η γνώμη φιλαργυρίας, ο τρόπος σου απονίας, άφρον Ιούδα. Λέγει ένα από τα τροπάρια του κανόνου του μικρού αποδείπνου που διαβάσαμε προηγουμένως και απευθύνεται στον προδότη Ιούδα. Λέγει ο υμνογράφος, η γνώμη σου, η θέλησή σου, η σκέψη σου, η επιθυμία σου, η όλη σου διάθεση είναι φιλαργύρου διάθεσης. Ο τρόπος σου απονίας. Ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι ταιριάζει σε άνθρωπο που είναι τρελός, που έχει χάσει το νου του. Άφρον Ιούδα, είσαι Ιούδα, άφρον, έχεις χάσει τη σοφροσύνη σου, έχεις τρελαθεί. Πιστευθείς γαρμόνος των γλωσσόκομων, όλος ουκ εκάμφθης προς συμπάθειαν. Παρόλο που εσύ από όλους τους Αποστόλους επιλέχθηκες από τον Κύριο για να έχεις το ταμείο, αυτό θα πει το γλωσσόκομο, εν τούτης δεν εκάμφθης να συμπαθήσεις, να καταλάβεις αυτό που σου έκανε ο διδάσκαλος, να φιλοτιμηθείς, να αγαπήσεις τον διδάσκαλο, αλλά έκλεισας τα της σκληρά σου καρδίας πλάχνα. Ανταυτού έγινες ακόμα πιο σκληρός, έκλεισες τελείως την καρδιά σου απέναντι στον διδάσκαλο, προδούς το μόνον έσπλαχνο. Και έτσι πρόδωσες το μόνον έσπλαχνο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, τον μόνο αληθινά έσπλαχνο. Πραγματικά, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα λόγο του στην προδοσία του Ιούδα, πραγματικά δεν έχω, λέει, τι να πω για τη σημερινή πανήγυρη, γιατί σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, μεταξύ των άλλων, θυμούμαστε και την προδοσία του Αποστόλου, πρώην Αποστόλου και μετά προδότου του Ιούδα, την προδοσία του Κυρίου μας. Πραγματικά δεν έχω τι να πω, διότι μεν πανήγυρη, πανηγυρεί τη γλώσσα μου, παρακινεί τη γλώσσα μου, λέει ο Άγιος, στο να κατηγορήσω τον Ιούδα, ενώ η φιλανθρωπία του Σωτήρα μου την γυρίζει πίσω. Και είμαι κυριευμένος από αυτά τα δύο, από μίσος εναντίον του προδότου και αγάπη για τον Κύριο. Το μίσος όμως τον νικάει η αγάπη, διότι είναι μεγαλύτερη και δυνατότερη. Γι' αυτό, αφήνοντας κατά μέρος τον προδότη, εξυμνώ τον ευεργέτη, όχι όσο είναι άξιος, αλλά όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις μου να τον εξυμνήσω. Πώς άφησε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη, πώς εκείνος που γεμίζει ολόκληρη την κτήση ήρθε προς εμένα και έγινε για χάρη μου άνθρωπος σαν και εμένα, πώς πήρε μαθητή του εκείνον που γνώριζε ότι θα γίνει προδότης και έδωσε εντολή στον εχθρό του να τον ακολουθεί σαν φίλος. Πράγματι κάνει εντύπωση, ο Κύριος τα γνώριζε όλα, γνώριζε ότι αυτός θα τον πρόδιδε και όμως τον καλεί να τον ακολουθήσει σαν φίλος. Πώς δεν τον ενδιέφερε η προδοσία, αλλά φρόντιζε για τη σωτηρία εκείνου που θα τον πρόδιδε. Μέχρι τελευταία στιγμή ο Κύριος προσπαθούσε να ετκίσει σε μετάνοια τον Ιούδα. Λέγει, όταν βράδιασε, λέει ο Ρώσος Ευαγγελιστής Ματθαίος, καθόταν ο Ιησούς μαζί με τους 12 μαθητές του. Και ενώ έτρωγαν αυτοί, είπε, αλήθεια σας λέω, ένας από εσάς θα με παραδώσει. Προείπε την προδοσία για να εμποδίσει το παρανόμημα. Την προείπε χωρίς να αναφέρει το πρόσωπο του προδότη. Ο Κύριος ποτέ δεν εκθέτει τον άνθρωπο, δεν τον γελιοποιεί, δεν τον ριζιλεύει. Προσπαθεί να τον ελκύσει σε μετάνοια. Αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει αυτό, η πρόληψη δηλαδή της προδοσίας, να αποτρέψει την παρανομία του μαθητή, αυτοί που αγνοούσαν εκείνοι που κάθονταν στο ίδιο τραπέζι. Θα πει κανείς, ο Κύριος ως παντοδύναμος δεν μπορούσε να εμποδίσει τον Ιούδα. Ο Κύριος σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, σέβεται και την ελευθερία του Ιούδα και αφήνεται λοιπόν να προδοθεί από τον μαθητή του. Ποιος είδε τέτοια φιλανθρωπία Κυρίου και προδίνεται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και αγαπά τον προδότη. Ποιος περιφρονείται και δείχνει εσπλαχνία, όταν μας περιφρονούν, αμέσως εμείς σπέβδουμε να αντιδράσουμε, να στιγνάσουμε, να θυμώσουμε, να δημιουργήσουμε λογισμούς αντιπάθειας και εκδικήσεως. Ο Κύριος προδίδεται, περιφρονείται και συνάμα εσπλαχνίζεται αυτό που τον προδίδει. Ποιος πουλιέται
και κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον κακό έμπορο, δείχνοντας όλη τη φροντίδα του προς εκείνον που τον επιβουλεύεται, και ενώ έτρωγαν αυτοί, είπε: «Αλήθεια σας λέγω, ότι ένας από εσάς θα με παραδώσει». Ως άνθρωπος έτρωγε και ως Θεός μιλούσε για το μέλλον. «Για χάρη μου κάμια εκείνα που ταιριάζουν στη φύση μου», λέει ο Ρωσούστομος, δηλαδή στην ανθρώπινη φύση. Τρώγει. Επειδή όλοι οι μαθητές ταράχτηκαν με τα λόγια αυτά και δέχονταν τους φοβερούς ελέγχους της συνειδήσεώς τους και μετέτριψαν την ώρα του δείπνου σε ώρα λύπης, λέγοντας ο καθένας: «Μήπως είμαι εγώ, Κύριε?», θέλοντας με τα λόγια της ερωτήσεως να βρουν την ησυχία από την κακή υπόνοια. Καθησυχάζοντας ο σωτήρ της ψυχές εκείνων που ήταν άδικα ταραγμένοι, φανερώνει με την απάντηση τον αγνούμενο. Και τι λέγει? «Εκείνος που βούτυξε, λέγει, μαζί μου το χέρι του στο πιάτο, αυτός θα με παραδώσει». Και ο Υιός του ανθρώπου, βέβαια, πηγαίνει όπως είναι γραμμένο γι' αυτόν. Ο Υιός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, αλλά έτσι αποκαλούσε τον εαυτό του, πολύ ταπεινά, φανερώνοντάς μας ότι είναι τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος, Υιός ανθρώπου, Υιός της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Υιός του ανθρώπου, λοιπόν, λέγει, πηγαίνει όπως είναι γραμμένο γι' αυτόν. Αλίμον όμως τον άνθρωπο εκείνο, από τον οποίον παραδίνεται ο Υιός του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα για αυτόν τον άνθρωπο, εάν δεν είχε γεννηθεί. Βέβαια, όπως εξηγήσαμε και στο πρωινό κήρυγμα, δεν ήταν αναγκαίος ο Ιούδας για να γίνει προδοσία και να επακολουθήσει η σωτηρία μας δια του απολυτρωτικού πάθους του Κυρίου μας. Έχει μύριους τρόπους ο Θεός για να μας σώσει. Ο Ιούδας κινείται τελείως ελεύθερα και κάνει αυτό που κάνει με τέλεια, θα λέγαμε, ελευθερία, χωρίς να εξαναγκάζεται. Και ο Κύριος μας πάλι δεν τον εμποδίζει, σεβόμενος ακριβώς την ελευθερία, το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ούτε βέβαια και ο Κύριος μας και Θεός μας σύρεται αναγκαστικά στο πάθος, αλλά εκούσια με τη θέλησή Του. Θέλει να πάθει και πορεύεται στο πάθος με πολύ, θα λέγαμε, προθυμία. Βοηθάει, λέει ο Ρωσόστομος, εκείνον που δεν λυπήθηκε την ψυχή του και στην τελευταία στιγμή προσπαθεί να σώσει τον Ιούδα. Επέμενε να δείχνει το ενδιαφέρον του για εκείνον που από παλιά αδιαφόρησε για τον εαυτό του, γιατί σίγουρα ο Κύριος πολλές φορές θα συμβούλευε, θα νουθετούσε τον Ιούδα, αφού βεβαίως γνώριζε ότι ήταν κλέφτης. Έκλεβε από το κοινό ταμείο, από το γλωσσόκομο των Αγίων Αποστόλων. Εκείνος αδιαφορούσε για την ψυχή του και δεν διορθωνόταν. Είναι τραγικό να είσαι μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων που αγωνίζονται πνευματικά, να είσαι σε μια χριστιανική οικογένεια ή να είσαι σε ένα μοναστήρι και όμως να διαφορείς για τη σωτηρία σου και παρόλες τις νουθεσίες και τις διορθώσεις των μεγαλυτέρων, των υπευθύνων, εσύ να παραμένεις αδιάφορος και αδιόρθωτος. Αυτό ακριβώς έκανε ο Ιούδας. Ο Κύριος μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθεί να το σώσει, δίνοντας και σε εκείνον, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, την ευκαιρία για μετάνοια και καθησυχάζοντας την αγωνία των υπόλοιπων μαθητών, οι οποίοι λέγανε: «Μήπως είμαι εγώ, Κύριε, που θα σε προδώσω?». Όμως καθόλου καλύτερος δεν έγινε με όλα αυτά ο προδότης. Δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις και προσκλήσεις του Κυρίου για μετάνοια. Έπρεπε αυτός, μετά από τα φοβερά εκείνα λόγια, να φύγει αμέσως από το δείπνο. Έπρεπε ο Ιούδας να ζητήσει τη μεσολάβηση των μαθητών. Έπρεπε να γονατίσει και να αγκαλιάσει τα γόνατα του Σωτήρα και να τον παρακαλέσει με αυτά περίπου τα λόγια: «Αμάρτησα, φιλάνθρωπε, αμάρτησα, παρανόμησα, πολλώντας για λίγο τίμημα τον ατίμητο Μαργαρίτη». Πράγματι, τα 300 αργύρια ήταν το ευτελές ποσό που χρειαζόταν για να αγοράσει κανείς ένα δούλο. Τόσο κοστολόγησαν τον Κύριο οι γραμματείς και οι φαρισαίοι της εποχής, όσο κόστιζε στην εποχή εκείνη ένας δούλος. Και αυτά έδωσαν στον προδότη Ιούδα. «Θα έπρεπε, λοιπόν, να πει στον Κύριο», λέει ο Ρωσόστομος, «παρανόμησα, παραδίνοντας για λίγα χρήματα τον αδαπάνητο πλούτο. Συγχώρησε εμένα τον έμπορο της ζημίας και της απώλειας. Συγχώρησε με που ο λογισμός μου κυριεύθηκε από τον χρυσό.
γιατί από φιλαργυρία ο Ιούδας παρέδωσε τον Κύριο. Συγχώρησέ με που εξαπατήθηκα πολύ ελεηνά από τους Φαρισαίους. Τίποτε από τα λόγια αυτά δεν είπε ούτε σκέφτηκε. Αντίθετα, με σκληρή φωνή φανέρωνε τη θρασίτα της ψυχής του λέγοντας «Μήπως είμαι εγώ, Κύριε?» Είχε και αυτό το θράσος. Όπως οι άλλοι Απόστολοι, να ρωτήσει και αυτός, ενώ ήξερε ότι ήταν αυτός, πολύ καλά το ήξερε. «Πω πω, αδιαντροπιά γλώσσας», λέει ο Ρος Χρυσόστομος, «πω πω, ψυχή σκληρή», ρωτάει σαν να μην γνωρίζει εκείνα που ο ίδιος εμελέτησε και νόμιζε ότι διαφεύγουν την προσοχή του ακίμητου οφθαλμού. Στην ψυχή του φύλαγε τη δολιότητα και με τη γλώσσα πρόφερνε τα λόγια εκείνα που έδειχναν άγνοια, υποκρινόταν δηλαδή ότι δεν ξέρει. Με τη σκέψη διέπραξε την προδοσία και με το στόμα, όπως νόμισε, έκρυβε την αμαρτία. Χρησιμοποίησε τα ίδια λόγια με τους άλλους μαθητές. Δεν χρησιμοποίησε όμως και την ίδια συμπεριφορά. Ενώ ήταν λύκος ως προς τις προθέσεις, απάντησε με τη φωνή των προβάτων. Αυτός είναι ο υποκριτής. Τι απαντά λοιπόν προς αυτόν ο Σωτήρας? «Συ είπας, εσύ το είπες». Με φωνή γεμάτη από μακροθυμία έλεξε ο Κύριος την σκηνοθεσία του πονηρού, του Ιούδα. Μπορούσε βέβαια να πει προς αυτόν «Τι λες, συχαμερέ και πονηρέ, τι λες, δούλε των χρημάτων και γνήσιε συνεργάτη του διαβόλου, τολμάς να υποκρίνεσαι άγνοια, τολμάς να κρύβεις εκείνα που δεν μπορούν να κρυβούν, μήπως δεν το ήξερα που κατέστρωνε στα πανούργα σχέδιά σου εναντίον της θεότητας, μήπως δεν σε είδα με τον οφθαλμό της θεότητας να επισκέπτεσαι τους αρχιερείς, μήπως δεν σε άκουσα, αν και ήμουν απόν να λες, τι θέλετε να μου δώσετε για να σας παραδώσω αυτόν, μήπως δεν γνωρίζω και πόσο με πούλησες». Γιατί λοιπόν μετά τον έλεγχο εξακολουθείς να δείχνεις την ίδια αδιαντροπιά? Γιατί προσπαθείς να καλύψεις εκείνα που θέλεις να κάνεις? Σε μένα όλα είναι φανερά. Ενώ μπορούσε έτσι να απαντήσει ο Χριστός, όμως δεν μίλησε έτσι. Αλλά μίλησε με απλότητα, ανεξικακία και καλοσύνη. «Συ είπας, εσύ το είπες». Είπες δηλαδή ότι εγώ είμαι που θα σε προδώσω. Διδάσκοντάς μας έτσι πώς να συμπεριφερόμαστε προς τους εχθρούς μας. Με πραότητα, με καλοσύνη, με ανεξικακία. Όμως, λέει ο Ρεσόστομος, μετά από τόση θεραπεία εξακολούθησε ο Ιούδας να ασθενεί. Όχι όμως εξαιτίας της αδιαφορίας του ιατρού, αλλά εξαιτίας της αδιαφορίας του ασθενούς. Μπορεί ο ιατρός να είναι τέλειος, να είναι πολύ μεγάλος ιατρός, να είναι ο μέγιστος ιατρός όλων, όπως είναι ο Χριστός μας. Αλλά αν ο ασθενής δεν έχει τη βούληση της θεραπείας, δεν θέλει να θεραπευτεί, παραμένει αθεράπευτος, όπως ο ταλέπορος Ιούδας. Ο Κύριος του πρόσφερε όλα τα φάρμακα της σωτηρίας, λέει ο Ρεσόστομος, όμως αυτός δεν θέλησε να τη δεχθεί. Αλλά γνωρίζοντας μόνο την φιλαργυρία, αγάπησε περισσότερο τον Χρυσό παρά τον Χριστό και έγινε αγαπητός και προσιτός σε εκείνους που του πρόσφεραν το μισθό. Αγαπήθηκε από αυτούς που μισούσαν τον Χριστό, που τον φθονούσαν. Και αφού πλησίασε ο Ιούδας στη Γεστημανή τώρα, είπε στον Χριστό «Χαίρε διδάσκαλε» και εφίλησεν αυτόν. «Παράξενος αυτός ο τρόπος της προδοσίας», λέει ο Ρεσόστομος, «τρόπος που συνοδεύεται από φίλημα και προσφώνηση». Ο Ιησούς τότε είπε σε αυτόν, «Φίλε, γιατί ήρθες? Γιατί μου λες να χαίρομαι τη στιγμή που προτίμησες να με λυπήσεις? Γιατί με τα λόγια ενδιαφέρεσαι για μένα, ενώ με πληγώνεις με τις πράξεις σου? Με ονομάζεις δάσκαλο, ενώ δεν είσαι μαθητής? Γιατί καταχρηστεύεις τους κανόνες της αγάπης, κακοποιείς τους κανόνες της αγάπης? Γιατί κάνεις σύμβολο προδοσίας το σύμβολο της ειρήνης, το φίλημα που είναι σύμβολο της ειρήνης, εσύ το κάνεις σύμβολο προδοσίας? Ποιον μιμήθηκες και έκανες αυτό? Έτσι είδες προηγουμένως την πόρνη να φυλά τα πόδια μου?
Έτσι είδες τους δαίμονες να υποτάσσονται. Γνωρίζω ποιος σου υπέδειξε την οδό του δολερού φιλήματος. Ο διάβολος σε συμβούλεψε τον τρόπο αυτού του εναγκαλισμού. Και εσύ πίστηκες στα λόγια του κακού συμβούλου και πραγματοποιείς το θέλημά του. Φίλε, γιατί ήρθες? Πραγματοποίησε τις κακές συμφωνίες που έχεις κάνει με τους Φαρισαίους. Εκτέλεσε το συμβόλαιο της πολίσεως. Υπόγραψε εκείνο που υπαγόρευσες. Παράδοσε εκείνον που εκούσια παραδίδεται. Απόκτησε πλέον μαζί με το βαλάντιο των χρημάτων και το βαλάντιο της αδικίας. Παραχώρησε τη θέση σου στο ληστή, που πρόκειται να την πάρει με την ομολογία του, εκείνη που έχασες εσύ με την προδοσία. Έτσι, πολύ ωραία, τα συνδυάζει ο Ιερός Χριστός. Φεύγει ο Ιούδας, ένας από τους 12, και τη θέση του παίρνει ο ληστής, ο εκ δεξιών, ο ομολογήσας την πίστη του επάνω στο Σταυρό. Τότε πλησίασαν τον Ιησού και τον συνέλαβαν, λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Κι έτσι πραγματοποιούνται τα προφητικά εκείνα λόγια. Με περικύκλωσαν, λέγει στον 117ο ψαλμό, όπως οι μέλισσες την κυρίθρα και κατακάηκαν όπως καίγονται τα αγκάθια από τη φωτιά. Κι αλλού πάλι με περικύκλωσαν πολλοί σκύλοι και με απέκλεισαν όπως οι καλοθρεμένοι ταύροι. Αλλά όμως πόσο μεγάλη είναι η ενεξικακία που ταιριάζει μόνο σε αυτόν. Στον ουρανό τα χερουβίμ και τα σεραφείμ δεν τολμούν να αντικρίσουν την υπερβολική δόξα του, και γι' αυτό με τις τέργειές τους, σαν ακριβώς με χέρια, καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Στη γη ανεχόταν το σώμα του να συλληφθεί από χέρια παράνομα. Είδατε ποιου μακρόθυμου και φιλανθρώπου Κυρίου δούλοι γίνατε? Γίνεστε λοιπόν τέτοιοι προς τους εχθρούς σας, λέει ο Ρωσιόστομος, τους συνδούλους σας, όπως είδατε τον Κύριο να συμπεριφέρεται προς τους εχθρούς του. Διότι πρόκειται κι εσείς να προσκληθείτε σε πνευματικό δείπνο. Πρόκειται να καθίσετε σε αυτό μαζί με τον Κύριο. Ας μην βρεθεί ανάμεσά σας κανένας Ιούδας ως προς τη συμπεριφορά. Όλοι πλησιάστε την τράπεζα με γαλήνη και ειρήνη. Όλοι ας τρέξουμε κοντά στον Σωτήρα με καθαρή συνείδηση. Διότι αυτός είναι η νηστεία των πιστών και το συμπόσιο. Αυτός είναι ο χορηγός της τροφής και η ίδια η τροφή. Αυτός είναι ο ποιμένος και το πρόβατο. Και σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνας των αιώνων, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κατακλείοντας τον λόγο του. Ας ευχηθούμε αυτά που μας προτρέπει να πραγματώσουμε ο Ιερός Πατήρ, πράγματι να τα εφαρμόσουμε. Να έχουμε την κάθαρση της ψυχής και του σώματος. Να έχουμε μετάνοια ειλικρινή, να έχουμε εξομολόγηση καθαρή, και έτσι με τον αγιασμό που παρέχει η χάρις του Θεού, την οποία λαμβάνουμε και από αυτό το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, έτσι να αξιωθούμε και τη Βασιλεία του Θεού. Το Ιερό Μυστήριο που επιτελούμε, το Ιερό Ευχέλαιο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει μέσα πάρα πολλές ευχές συγχωρητικές. Θα το καταλάβατε άλλωστε, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που μετέχουν στο Ευχέλαιο, στο Ιερό Ευχέλαιο, είναι άνθρωποι που μετανοούν, είναι άνθρωποι που εξομολογούνται, είναι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να κόψουν τα πάθη τους, και ξέρει ο καθένας ποια είναι τα πάθη του, ποιες είναι οι αρρώστιες του, οι πνευματικές, ποιες είναι οι αδυναμίες του, ποιες είναι οι αμαρτίες του. Πρέπει αποφασισμένοι από εδώ και μπρος να πορευτούμε χωρίς πλέον να ξαναστενοχωρήσουμε τον Κύριο, και ας γίνει και αυτό το Ιερό Ευχέλαιο μια αρχή τέτοια για τον καθένα μας. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την αγάπη Του και ας σπεύσουμε να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας με μετάνοια και εξομολόγηση, για να αξιωθούμε και της θεραπείας των ψυχών και των σωμάτων μας και της σωτηρίας. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.